σε πολλούς από τους Λαρνακής και θα πάμε να πάρουμε απαντήσεις για όλα όσα ακούσαμε από τον Δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Ανδρέα Βύρα. Κύριε Βύρα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Για ακόμη μια φορά, με τις πρώτες βροχές πλημμύρισε η πόλη μας και ο κόσμος μετρά τις πληγές του δικαιολογημένα είναι απελπισμένος και αγανακτισμένος. Απλώς όμως πρέπει να βάλουμε το πρόβλημα της σωστή διάσταση, κύριε Ανδρέα, ότι δεν έγιναν μεγάλες ζημίσεις στη Λάρνακα, εκτός από το πλημμύρισαν 3-4 υπόγεια, αστικά μόνο σε έναν δρόμο εκεί της οποίας είναι της φίλης της Γιώτας παρουσιάστηκαν μεγάλα προβλήματα, τα οποία πάλι δεν είναι όπως τις άλλες φορές και μπορείτε και εσείς να το διαπιστώσετε ότι οι ζημιές εκεί δεν έχουν καμία σχέση με τις ζημιές του παρελθόντος, χωρίς να λέω ότι δεν είναι δικαιολογημένα τα οποία νιώθουν αυτό το πράγμα οι κάτοικοι στο συγκεκριμένο δρόμο, γιατί είναι γεγονός ότι δεν είναι η πρώτη φορά που παθαίνει ο εν λόγω δρόμος εκεί το πρόβλημα. Και γι' αυτό εμείς ως μη δημοτικό συμβούλιο είμαστε οι πρώτοι, ενώ είναι ένα καιρό σχεδιασμένο το αντιοστάσιο το μεγάλο, τα 200 μέτρα από το σπίτι το συγκεκριμένο, το οποίο κάνουμε ένα έργο 3 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο εδώ και 8 μήνες έχει ξεκινήσει το έργο, το Φεβρουάριο τελειώνει και οι διαβεβαιώσεις που έχουμε από τους μηχανικούς και από τους μελετητές του έργου είναι ότι με αυτόν το έργο και σε συνδυασμό με κάποια μικρότερα έργα τα οποία θα γίνουν όταν τελειώσει το αντιλοστάσιο, γιατί πρέπει να συνδεθούν το αντιλοστάσιο με κάποια νέα αγωγή, το πρόβλημα θα ελαχιστοποιηθεί σχεδόν σε μηδενική κατάσταση, γιατί ακριβώς δεν μπορούμε κάθε χρόνο να υποσχόμαστε τέτοια χωρίς να αλλάξουμε οτιδήποτε. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι κάνουν ένα μεγάλο έργο στη συγκεκριμένη περιοχή. Ωραία. Σε αυτή την περιοχή έρχεται ένα έργο, Δήμαρχε. Απλά ο κόσμος, ξέρετε, τώρα βλέπει το σπίτι του με λάσπες. Είναι η ταλαιπωρία. Εδώ τι μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους? Δηλαδή θέλουν και λίγη ταχύτητα τώρα τα πράγματα. Να πάμε να τους δούμε, να καταγράψουμε τις ζημιές. Από τα χτες, από την πρώτη ώρα, τόσο εγώ όσο και οι υπηρεσίες του Δήμου και τα αποχετευτικού, είμαστε στο συγκεκριμένο χώρο. Υπήρχαν συνεργεία. Εγώ μου γύρω στη μία, 1,5 ώρα εκεί. Είχα συνεργεία του Δήμου και τα αποχετευτικού όση ώρα 9 τη νύχτα. Από ώρα 7,5 το πρωί σήμερα ήταν τόσο ένα συνεργεία του αποχετευτικού του Δήμου και έχουν καθαρίσει τον δρόμο. Αλλά δώσαμε και βοήθεια σε όλα τα σπίτια με τα συνεργεία. Θεράμε ειδικό συνεργείο να καθαρίσει ιδιαίτερα το σπίτι εκεί τη φίλη τη Γιώτα. Αλλά παράλληλα, πήραμε και κάποια επιπλάσια μέτρα, τα οποία όμως επαναλαμβάνω, αν δεν τελειώσει το αντιλοστάσιο το Φεβρουάριο, ο κίνδυνος εκεί είναι αυξημένος. Άρα, δεν είναι το πρόβλημα διαφορετικά χωρίς το αντιλοστάσιο. Επειδή θα έρθουν και άλλες βροχές μέχρι το Φεβρουάριο, πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση? Γιατί δεν μπορεί κάθε φορά που θα βρέχει να πλημμυρίζουν τα σπίτια και να τους λέμε περιμένουμε το Φεβρουάριο. Αυτό είναι ότι δεν είναι όποτε βρέχει. Πέρσι με τόσες βροχές δεν παρουσιάστηκε πρόβλημα εκεί. Άρα τι έφταιξε αυτή τη φορά? Αυτή τη φορά ήταν ακριβώς ο μεγάλος όγκος νερού σε λίγο χρονικό διάστημα. Αλλά το θέμα είναι ότι αν δεν τελειώσει το αντιλοστάσιο και τα έργα που προγραμματίζονται όταν τελειώσει το αντιλοστάσιο, θα είμαστε εκτεθειμένοι. Άρα, αν ξανά έχουμε πολύ όγκο νερού σε λίγη ώρα και τους επόμενους μήνες, ποιος μας λέει ότι δεν θα πλημμυρίσουν ξανά? Δεν μας λέει κανένας, δεν μπορούμε να λέμε. Ναι, μπορούμε να λάβουμε μεσοπρόθεσμα μέτρα, κάτι... Λέω με τα μεσοπρόθεσμα μέτρα που παίρνουμε, πήραμε δύο αντλίες ήδη, θα πάμε να βάλουμε πλαστικά μπροστά από τα σπίτια, θα προσπαθήσουμε να βάλουμε κάποια μέτρα, αλλά αυτά αντέχουν μέχρι έναν όγκο βροχή. Εάν αυτός ο όγκος βροχής ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο ποσοστό, δεν μπορώ να λέω ότι δεν θα ξαναδημιουργηθεί πρόβλημα, όπως το εκτεθειμένο που επαναλαμβάνω, τουλάχιστον κλειδώσαμε στις μεγάλες ζημίες. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, Δήμαρχε, για τα έργα που λέτε ότι είναι σε εξέλιξη και αν ολοκληρωθούν μέχρι τότε η Λάρνακα, δηλαδή μπορούμε να ξαναπούμε από πότε η Λάρνακα δεν θα ξαναπλημμυρίσει με τις πρώτες βροχές? Εντάξει, κύριε Ανδρέα, το άλλο που πρέπει να πούμε είναι ότι με οποιοδήποτε αντιπλημμυρικό έργο γίνει όχι μόνο στη Λάρνακα, αλλά σε όλον τον κόσμο, απλώς περιορίζονται οι πιθανότητες της πλημμύρας. Ναι, εννοείται, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε ως ενδεχόμενο. Όχι, πουθενά κανένα αντιπλημμυρικό έργο δεν μπορεί να αποκλείσει. Ακόμα και πέρσι που η Λάρνακα ήταν η πόλη που είχε τα πιο λίγα προβλήματα με τις προχές, εγώ έλεγα ότι είμαστε τυχεροί γιατί ξεπέρασε η πλημμύρα ένα από συγκεκριμένο ποσοστό. Ακόμα και αν τελειώσουν τα έργα αυτά, περιορίζεται η πιθανότητα στο 25% που είναι το κοινά αποδεκτών ποσοστών σε όλα τα πλημμυρικά έργα. Πότε όμως ολοκληρώνονται όλα τα έργα που έχουν να κάνουν σχέση με αυτά τα φαινόμενα? Το εκεί στην περιοχή των αντιλοστάσεων, το οποίο το έχουμε αποφασίσει να το κάνουμε ακριβώς για να λύσουμε το πρόβλημα σε αυτήν τη συγκεκριμένη περιοχή,
τελειώνει γύρω στο Φεβρουάριο. Που πιθανόν να χρειαστούν και ακόμα ένα-δύο μήνες, δηλαδή με τη νέα σεζόν, με τα έργα τα αντιπρόσθετα που θα κάνουμε, έτσι ώστε που πρέπει να τελειώσει ένα αντιλοστάσιο. Υπολογίζουμε ότι με τη νέα σεζόν η υπεροχή εκεί θα είναι πλήρως προστατευμένη. Και εκτός από ακραία καιρικά φαινόμενα που αυτόν ισχύει για όλη την Κύπρο. Που δεν μπορεί κανείς να τα προβλέψει ούτε και να τα αντιμετωπίσει. Απλώς θέλω να πω είναι ότι ακριβώς γιατί εμείς δεν θέλουμε να πιένουμε και να λέμε ότι κανένας δεν κάνει τίποτε ή να μην βλέπουμε τα μάτια τους κατοίκους. 500 μέτρα από εκεί που ήταν το πρόβλημα, εδώ και 7 μήνες έχουμε ξεκινήσει ένα έργο το οποίο προγραμματιζόταν για πάνω από μια δεκαετία. Μάλιστα. Εντάξει. Λέμε ότι αυτή τη φορά πλημμυρίσαμε γιατί ήταν ο μεγάλος όγκος σε σύντομο χρονικό διάστημα. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Πλημμυρίσαμε γιατί ήταν ο όγκος, αλλά και επειδή δεν έχουμε τελειώσει ακόμα τα μεγάλα αντιπλημμυρικά και έχουμε προγραμματίσουμε εκεί την περιοχή. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη για τη συνέχεια. Πάμε να δούμε και τι.